ξεκινήσουμε μετά την εκκλησία. Σωστό. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Αλέξη τη δήλωση. Ήρεμα, 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 ήρεμα. Η Ελλάδα των δημοκρατικών παραδόσεων προσέρχεται σήμερα στις κάλπες. Ο ελληνικός λαός με τη συμμετοχή του δεν θα αφήσει άλλους να αποφασίσουν γι' αυτό. Θα πάρει το μέλλον στα χέρια του και έτσι θα επισφραγγίσει τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, δίνοντας εντολή συνέχεια, σταθερότητας και προοπτικής. Δίνοντας εντολή για μια ισχυρή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας που έχει ανάγκη ο τόπος, αλλά και για μια κυβέρνηση μάχης που θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα, την ίδια αυταπάρνηση να δίνει τις μάχες για την υπεράσπιση του δίκαιου του λαού μας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά αυτή τη φορά και μέσα στη χώρα. Και τις μεγάλες συγκρούσεις που είναι αναγκαίες, προκειμένου να προχωρήσουμε στις τομές, στις αλλαγές, στις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος για να ανασάνει, για να ξεφύγουμε από το παλιό καθεστώς που μας κρατά καθυλωμένους. Να δώσουμε την προοπτική, οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο, να ονειρευτούν, να δημιουργήσουν, να μείνουν εδώ. Αλλά και να γίνει ξανά η χώρα μας ένας ισχυρός και ισότιμος εταίρος στην Ευρώπη. Είμαι αισιόδοξος. Αύριο ξεκινάει μια καινούρια μέρα. Μια μέρα που μπορούμε να την κερδίσουμε από σήμερα. Οι δυσκολίες θα ξεπεραστούν με σταθερά βήματα, γνωρίζοντας τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε. Είμαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσουμε μπροστά, ανοίγοντας δρόμους. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ανοίγουμε δρόμους ακόμα εκεί που δεν υπάρχουν. Όταν ο λαός μας είναι στην πρώτη γραμμή, η νέα γενιά, τα πάντα είναι δυνατά. Να είστε καλά. Πόλεμος Γιάννη Φασούλα για μια ακόμη επιπλέον δήλωση, μια απάντηση σε μια από τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Δηλαδή αυτό είναι πίσω που κατάφερα να ακούσω τη δήλωση. Την ακούσαμε. Περίμενα, στην πούμε εμείς μετά. Την ακούσαμε. Λοιπόν, ένα, εντάξει, ναι. Εσείς θα μου πείτε, εσείς θα μου πείτε καλύτερα, εσείς θα ακούσετε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, δεν ακούγεσαι καλά, Γιάννη. Ολοκληρώθηκε και η διαδικασία λοιπόν στην Κυψέλη για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έστειλε το δικό ήτανε του μια μήνυμα. Ήταν μια μακρά δήλωση. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη Φασουλά, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ένα πρώτο σχόλιο, Δημήτρη.